Γεια σας και πάλι, είμαι η Μαρία από τα Gym Μπορεί. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, μικροί και μεγάλοι. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε μελισσούλες, σαν και αυτήν εδώ, και πολλά άλλα φανταστικά ζουζουνάκια, σαν και αυτά. Να δούμε λίγο τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα χρειαστούμε ένα χαρτονάκι, αυτό το έχω κόψει εγώ από μία χαρτόκουτα. Αυτό εδώ το υλικό της συσκευασίας που έχει αυτές τις μικρές φουσκίτσες που μας αρέσει πολύ να σπάμε. Κίτρινο μαλλί πλεξίματος και μαύρο. Εγώ εδώ αντί για μαύρο έχω ένα μαύρο σκηνάκι και αυτό μας κάνει ό,τι σας βρίσκεται. Θα χρειαστούμε ένα ματάκι. Έχω εγώ εδώ ένα Google Eye, πλαστικό ματάκι. Αν δεν έχετε, μπορείτε να σχεδιάσετε σε ένα χαρτάκι το δικό σας και να το κόψετε. Να φτιάξετε δηλαδή ένα τέτοιο χάρτινο ματάκι. Επίσης θα χρειαστούμε κόλλα, ψαλίδι και ένα καλαμάκι για το τέλος. Αρχίζουμε από το χαρτονάκι μας. Θα φτιάξουμε το σώμα της μελισσούλας. Εγώ έχω σχεδιάσει εδώ από πίσω ένα σχήμα για το σώμα της, ένα οβάλ σχήμα. Εσείς μπορείτε να σχεδιάσετε το δικό σας, ό,τι σχήμα θέλετε. Από αυτό εδώ το υλικό θα κόψουμε τα φτερά της μελισσούλας. Θα χρειαστούμε δύο φτερά. Έχω κόψει εδώ δύο φτερά. Μπορείτε να τα σχεδιάσετε και με αυτόν τον τρόπο και να τα κόψετε ή μπορείτε να τα κόψετε κατευθείαν, ό,τι σας βολεύει. Και αφού κόψω το σχήμα, έχω εγώ εδώ ένα έτοιμο, θα πρέπει να αρχίσω να περνάω το μαλάκι μου γύρω-γύρω από το χαρτονάκι. Για να το κάνω αυτό πιο εύκολο, έχω σχεδιάσει εδώ κάποιες εγκοπές που θα πρέπει να κόψουμε με το ψαλίδι γύρω-γύρω από το σώμα. Μπορεί οι εγκοπές να είναι πιο ωραίες ή μπορεί να είναι και πιο πυκνές. Ό,τι σας αρέσει. Αυτό εδώ το κάνει λίγο πιο εύκολο για μας. Θα αρχίσουμε λοιπόν και θα πάρουμε τη μία ακρούλα από το μαλλί πλεξίματος και θα αρχίσουμε να το περνάμε μέσα από τις εγκοπές. Θα προσέξουμε να αφήσουμε λίγο περιθώριο εδώ, ένα κομματάκι λίγο πιο μακριά από πίσω, γιατί θα χρειαστεί αργότερα να το δέσουμε με το άλλο σκηνάκι, με το άλλο μαλάκι που θα μας περισσέψει. Και περνάω το μαλάκι μου κάπως έτσι, γύρω-γύρω από όλες τις εγκοπές. Στο τέλος θα έχω αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Από πίσω θα δείτε ότι έχω αφήσει αυτά εδώ τα μαλάκια, έτσι ώστε να μπορέσω να τα δέσω μεταξύ τους. Και έχω αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Τώρα μένει να περάσω τις μαύρες γραμμούλες που έχει το μελισσάκι στο σώμα του. Με τον ίδιο τρόπο θα περάσω το μαλάκι μου, το σκηνάκι, ό,τι έχετε. Πάλι από τις εγκοπές, όπως έκανα και με το κίτρινο μαλάκι. Και πάλι θα δέσω τις ακρούλες για να τις στερεώσω με αυτόν τον τρόπο. Και τι μένει τώρα από το μελισσάκι μας? Να βάλουμε το ματάκι και τα φτερά. Θα πάρω το ματάκι να βάλω λίγη κόλλα. Το κολλήσω εδώ μπροστά.
Και τώρα θα κολλήσω τα φτερά. Θα πάρω τα φτερά και θα βάλω λίγη κόλλα στο κάτω μέρος, εδώ. Και λέω να κολλήσω το ένα φτερό από την πίσω πλευρά. Και το άλλο φτερό, θα βάλω πάλι λίγη κόλλα στο κάτω μέρος. Να το κολλήσω από την μπροστινή πλευρά. Κάπως έτσι. Και είναι έτοιμη η μελισσούλα μας. Τώρα εδώ έχω εγώ περάσει τις γραμμές, τις μαύρες, με αυτόν τον τρόπο και έχω φτιάξει ένα σχέδιο με πλάγιες γραμμές. Σε αυτήν εδώ τη μελισσούλα έχω περάσει το μαύρο σκηνάκι μου με αυτόν τον τρόπο. Εδώ οι γραμμούλες είναι ίσιες. Εσείς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας με όποιο τρόπο θέλετε. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε το μελισσάκι σας κουκλάκι, όπως έχω κάνει εγώ εδώ αυτό, μπορείτε να του περάσετε από πίσω ένα καλαμάκι, να το στερεώσετε, έτσι ώστε να μπορείτε να το κρατάτε. Εκτός από το μελισσάκι, μπορείτε να φτιάξετε πάρα πολλά άλλα ζουζουνάκια, όπως αυτά εδώ που σας έδειξα, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Εδώ έχω κολλήσει τα φτερά του, το ένα από τη μία πλευρά και το άλλο από την άλλη και του έχω κολλήσει δύο ματάκια. Γιατί εδώ η κατασκευή μου, το ζουζουνάκι μου, ήθελε να φαίνεται από την μπροστινή πλευρά. Εδώ στη μελισσούλα έχω κολλήσει το ματάκι της από το πλάι. Έχει δηλαδή ένα ματάκι, γιατί με τη μελισσούλα μας τη βλέπουμε από το πλάι. Περιμένω να δω με ανυπομονησία και τα δικά σας ζουζουνάκια. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με καινούριες κατασκευές. Φιλιά πολλά!